συναγωνιστές και συναγωνίστριες, αυτή την ώρα ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο του Γκρούτσι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για το ασφαλιστικό. Όλο το προηγούμενο διάστημα ρωτοφωνάξαμε κάτω τα χέρια από την ασφάλιση. Ξεσκεπάσαμε τα ψέματα της κυβερνητικής προπαγάνδας. Τον ισχυρισμό δηλαδή ότι για την πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια θα δοθούν αυξήσεις στις συντάξεις. Απαντήσαμε στην κυβερνητική προπαγάνδα θέτοντας τους εργαζόμενους τα πραγματικά, τα ουσιαστικά ερωτήματα. Είναι οι πολιτικοί που προωθούν δίκαια για το λαό, θα προχωρήσουν στην επιστροφή των απολειών που έφτασαν ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα η Νέα Δημοκρατία. Στην πραγματικότητα θεσμοθετούν παραμονή στην εργασία για μακρύτερο χρονικό διάστημα, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Μειωμένες εργοδοτικές εισφορές με βάση τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αστικών κυβερνήσεων και των μονοπωλίων, ώστε να απαλλαγούν από το βάρος της κοινωνικής ασφάλισης. Καθορισμένες εισφορές με αβέβαιες μελλοντικές παροχές, στη βάση της ανταποδοτικότητας, ώστε να επιτυγχάνεται η ισόρροπη σχέση μεταξύ των εισφορών και των δικαιωμάτων. Ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων πρόωρης αξιοδότησης τόσο για όλους τους εργαζόμενους, όσο και σχετικά με ορισμένα επαγγέλματα όπως τα βαρέα και τα υγιεινά. Στην πραγματικότητα λοιπόν, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας όχι μόνο δεν καταργεί τον νόμο κατούγκαλο, αλλά τον εφαρμόζει και τον θωρακίζει παραπέρα. Οι επιμέρους αλλαγές που ετοιμάζει δεν αγγίζουν στο ελάχιστο το σκληρό και τον δραστικό πυρήνα. Το αντίθετο ακριβώς, στο πλαίσιο της απρόσκοπης εφαρμογής του, βγάζει από τη μέση τις όποιες νομικές αστοχίες είχε ο νόμος κατούγκαλου και ξεκαθαρίζει το τοπίο, παίρνοντας υπόψη τις δυσκολίες που προέκυψαν με τις χιλιάδες δικαστικές προσφυγές και τις αντικρουόμενες αποφάσεις δικαστηρίων. Συναδέλφες και συνάδελφοι, η κοινωνική ασφάλιση είναι μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των εργαζομένων. Αυτές οι κατακτήσεις δεν χαρίστηκαν, αλλά ήταν αποτέλεσμα σκληρών και αιματηρών αγώνων. Βρίσκεται στον πυρήνα της ζωής της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Κατακτήθηκε ως εξασφάλιση της προστασίας και της κάλυψης των αδυνάτων. Περιλαμβάνει την ασφαλιστική και συμπεριστατική προστασία, την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, τον θεσμό των βαρέων και αυτογενών επαγγελμάτων, την προστασία από τον επαγγελματικό κίνδυνο, τις άδειες ανάπαυσης και τοκετού. Το πόσο άσχημη είναι η κατάσταση στον χώρο της υγείας αναδεικνύεται τις τελευταίες μέρες με την εμφάνιση κρουσμάτων του κορονοϊού και στη χώρα μας. Τη συναντάμε τις τελευταίες δύο μέρες με την ευκολία με την οποία τα κυβερνητικά παπαγαλάκια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που ως πριν λίγες μέρες έσπερναν τον πανικό και την ιστερία για τον εξωτικό ιό της Κίνας, τώρα που η επιδημία έφτασε και εδώ, αναπαράγουν αυτούσιες και ασχολίασες τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, όλα καλά, η χώρα μας είναι θωρακισμένη. Το λέμε και σήμερα από εδώ, όπως το λέγαμε και χθες σε όλους τους χώρους δουλειάς και τις γειτονιές. Σοβαρό σχέδιο πρόληψης, μείωση της διασποράς και αντιμετώπισης των συνεπειών της νόσης από το κορονοϊό, με δεδομένες τεράστιες ελλείψεις σε έμψυχο, δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, με εξουδενωμένους γιατρούς και νοσηλευτές, με απλήρωτες εφημερίες και ώρες μηνών, με τα επίγοντα τραγικά υποστελεχωμένα, δεν μπορεί να υπάρξει. Κανείς δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι το δημόσιο σύστημα της υγείας είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, ικανότητα να αντιμετωπίσει έκτακτες ανάγκες, όταν το ίδιο είναι εδώ και χρόνια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της πολιτικής που αντιμετωπίζει την υγεία του λαού σαν κόστος της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης που εφαρμόζεται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Διεκδικούμε όλα τα άμεσα μέτρα όπως να γίνουν άμεσα αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να λειτουργήσουν τα πάνω από 100 κλειστά κρεβάτια σε μονάδες θεατρικής θεραπείας. Να εξασφαλιστεί η προμήθεια σε φάρμακα, υγειονομικό υλικό, ήδη υγιεινής όλων των δημόσιων μονάδων υγείας. Δωρεάν διάθεση στον πληθυσμό και ιδιαίτερα σε όλους τους χώρους που υπάρχει συνοστισμός, όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μέσα ατομικής προφύλαξης, μάσκες, αντισηπτικά κτλ. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για τους χώρους δουλειάς και ιδιαίτερα για τις μονάδες υγείας. Να πάρει όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα υγείας και ασφάλειας για τους χώρους δουλειάς και ιδιαίτερα για τις μονάδες υγείας στο πλαίσιο της εργοδοτικής ευθύνης και να καλυφθούν όλα τα κενά σε γιατρούς, εργασίας και τεχνικούς ασφαλείας. Άμεση και επίσημη ενημέρωση όλου του προσωπικού όλων των κλάδων των μονάδων υγείας.
να εξασφαλίσει πρόσθετες άδειες με πλήρες αποδοχές και ασφάλιση σε όσους εργαζόμενους αρρωσταίνουν προκειμένου να αναρρώσουν και για πρόληψη της διασποράς. Σε ένα μέρος της οικογένειας που έχει άρρωστο παιδί ηλικιωμένο ή αν είναι κλειστό το σχολείο ή ο προπονητικός σταθμός. Να αυξήσει τα δρομολόγια όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς για αποφυγή του σωστισμού, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής. Τα μέτρα αυτά αποτελούν προτεραιότητα, χωρίς αναμονή. Δράσεις τώρα για να αποφύγει λύσεις στα προβλήματα. Κανένα συμβιβασμός με τις ανάγκες της οικονομίας των επιχειρηματικών ομίλων και των κερδών τους. Την επιδημία που σαρώνει κοινωνικά δικαιώματα και ανάγκες. Καλούμε όλα τα εργατικά σωματεία, την νεολαία, τους συνταξιούχους, όλους τους λαϊκούς φορείς να είναι σε τιμότητα διεκδίκησης αυτών και άλλων ετοιμάτων που θα συμβάλλουν στην προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού. Συναδέλφες και συνάδελφοι, όσα μέτρα καταστολής και μαθάρι Νέα Δημοκρατία, όπως και πριν ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πέσουν στο κενό. Θα μείνουν στα χαρτιά. Ο αυταρχισμός της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ήδη πήρε δυναμική απάντηση τις προηγούμενες μέρες. Ο μαζικός λαϊκός ξεσηκωμός στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου απέκρουσε τις δυνάμεις καταστολής και προκάλεσε την αποχώρηση των δυσκολέων που είχαν μεταφερθεί εκεί. Δεν έχουμε δικαίωμα να παραδώσουμε στη νέα γενιά εργαζομένων μια εργασιακή κόλαση με διαρκή ανασφάλεια. Οι μαζικές κινητοποιήσεις, η δουλειά των συνδικάτων και των άλλων μαζικών φορέων που προηγήθηκε τσαλάτωσαν το αφήγημα της κυβέρνησης ότι αντιλαϊκή της πολιτική έχει πλατιά λαϊκή στήριξη. Ότι οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι να χάσουν κι άλλα δικαιώματα για να ενισχυθεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Περισσότεροι εργαζόμενοι συνειδητοποιούν τις αντιδραστικές αλλαγές που θα φέρει νέα μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό, ολοκληρώνοντας η Νέα Δημοκρατία με τον Βρούτσι το έγκλημα του ΣΥΡΙΖΑ με τον αντιδραστικό νόμο Κατούγκαλου και όσων επίσης προηγήθηκαν. Το ΠΑΜΕ απευθύνει πλατή κάλεσμα σε όλες τις εργατικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις να οργανωθεί αποφασιστικά η αναμέτρηση με την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης των επιχειρηματικών ομίλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να βάλουμε μπροστά στις δικές μας ανάγκες τα δίκαια αιτήματά μας για ζωή και όρους δουλειάς με αξιοπρέπεια και θα τα καταφέρουμε. Συναδέλφους και συνάδελφοι, πριν δύο μέρες, με αφορμή το συνέδριο παροδία της ΕΣΕ, γίναμε μάρτυρες και της εξής κόντας. Της πραγματικότητας που λέει ότι μέσα στο εργατικό κίνημα έχουμε δύο γραμμές. Υπάρχουν δύο κόσμοι. Από τη μια μεριά, η μάχη που έδωσαν εκατοντάδες συνδικάτα όλης της χώρας για να γίνει ένα συνέδριο εργατικό με πραγματικούς αντιπροσώπους που έδωσαν οι ταξικές δυνάμεις. Εκλεγμένοι μέσα σε συνθήκες διαρκούς μάχης στους κλάδους και στους χώρους δουλειάς. Για την οργάνωση των εργαζομένων απέναντι στην εργοδοτική τρομοκρατία. Απέναντι στην εντονόμενη επίθεση του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του. Στο πλευρό τους διαδήλωσαν χιλιάδες εργαζόμενοι που με στάσεις εργασίας και με κάθε τρόπο έφτασαν έξω από το χώρο του συνεδρίου, διαδηλώνοντας ενάντια στις άρτιες μεθοδεύσεις του εργοδοπατερισμού. Από την άλλη, οι άνθρωποι των αφεντικών και των κυβερνήσεών τους, που με τη στήριξη όλων των αστικών επιτελείων και του κρατικού μηχανισμού έφεραν την αστυνομία και τα ΜΑΤ απέναντι στους εργαζόμενους. Γιατί άραγε? Μήπως επειδή ακριβώς δεν μπορούν να κινητοποιήσουν ούτε ένα εργαζόμενο, ούτε ένα πραγματικό σωματείο που να βγει συγκροτημένα και ανοιχτά να τους στηρίξει? Να ξέρετε ότι εκεί συντάχθηκαν όλοι μαζί και οι εργατοπατέρες του εργατικού και του Θεσσαλονίκης που δεν έβγαλαν στη βουλιά. Η γύμνια τους φαίνεται από το γεγονός ότι τις ίδιες μέρες που στη Βουλή συζητιέται το νομοσχέδιο Θερατούργημα για το ασφαλιστικό και προετοιμάζει τον νόμο για την περιστολή των διαδηλώσεων, ενώ η κυβέρνηση ενισχύει συνολικά την καταστολή και τα μέτρα σε βάρος του εργατικού λαϊκού κινήματος. Αυτή το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν οι καρέκλες τους. Πώς θα συνεχίσουν να κάνουν τη βρώμικη δουλειά και αν είναι δυνατόν ανενόχλητοι χωρίς καμιά φωνή αντίδρασης. Η μάχη που δόθηκε αποτελεί παρακαταθήκη και συνεχίζεται από σήμερα με μεγαλύτερη ορμή. Γιατί αυτή η πείρα και το πραγματικό περιεχόμενο της αντιπαράθεσης πρέπει να φτάσουν σε κάθε χώρο, σε κάθε σωματείο, σε όλες τις γειτονιές, σε κάθε εργαζόμενο. Απέναντι σε κάθε είδους παπαγαλάκια, απέναντι στην λάσπη τους, στις κοφαντίες τους, στην προσπάθεια διαστρέβλωσης του περιεχομένου της διαπάλης για τον προσανατολισμό του εργατικού κινήματος, η νέα ξεχωριστή μάχη που δόθηκε από τις ταξικές δυνάμεις δίνει δύναμη για να φουντώσει ακόμα περισσότερο η συζήτηση με τους εργαζόμενους παντού. Να δυναμώσει η συζήτηση με κάθε τίτλο συνδικαλιστή για το τι συνδικάτα έχουμε ανάγκη. Για την ενίσχυση της πάλης των εργαζομένων απέναντι στην επίθεση της κυβέρνησης του κεφαλαίου.
απέναντι στην διαλυτική εκκλησική δράση των ανθρώπων τους στο συνδικαλιστικό κίνημα. Δεν θα αφήσουμε το εργατικό κίνημα να γίνει ουρά το σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ ή του Ανταρσία για τα δικά τους παιχνίδια. Απ' τη μια ο ένας να θέλει να ανεβεί στην κυβέρνηση, να καμπαλώσει στην κυβέρνηση και ο άλλος να παίξει παιχνίδια στις πλάτες των εργαζομένων. Μας υποποιούμε και δυναμώνουμε τα ταξικά σωματεία. Δεν αφήνουμε στον χρονό κλαρί τις λέρες των εργατοπατέρων, όπου είμαστε μειοψηφία. Δυναμώνουμε την πάλη των εργαζομένων από τα κάτω με άξονα τις σύγχρονες ανάγκες μας. Επόμενος σταθμός στις 7 του Μάρτη για τη μέρα της γυναίκας, αναδεικνύοντας το πραγματικό περιεχόμενο της ημερομηνίας της επετείου, όπου πρόκειται για τη διπλή ανισοτιμία της εργαζόμενης γυναίκας, και αυτό είναι που προσπαθούμε να αντιπαλέψουμε, αυτό είναι που αναδεικνύουμε. Όλο το επόμενο διάστημα και μέχρι τις αρχές του Μάη, που καταλήγει να καταργείται κάθε προστασία της πρώτης κατοικίας, οργανώνουμε την αντίστασή μας ενάντια στους πληστηριασμούς και στις κατασχέσεις. Για το ασφαλιστικό θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα. Η δουλειά που κάναμε όλο το προηγούμενο διάστημα αποτελεί παρακαταθήκη. Το επόμενο νομοσχέδιο που θα έρθει θα αφορά τα επικουρικά ταμεία και πρέπει και σε αυτό να οργανώσουμε την αντίσταση των εργαζομένων του λαού. Πρέπει να κρατήσουμε το εξής, ότι όταν ο λαός και οι εργαζόμενοι αποφασίζουν να αντισταθούν, μπορούν και δεν τους σταματάει τίποτα. Οι συνάδελφοί μας, οι εργαζόμενοι, ο λαός στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τις προηγούμενες μέρες το απέδειξε αυτό περίτρανα.